Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι και πάμε τώρα να καλωσορίσουμε τον Νίκο Καραγιαννακίδη, δικηγόρος Παραρίου Πάγου, πολιτευτής Νέας Δημοκρατίας στην Αλφα Θεσσαλονίκης. Κύριε Καραγιαννακίδη, καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Καλησπέρα σας, καλησπέρα και στους τηλεθεατές σας. Δυστυχώς. Σε μια εβδομάδα με πένθος. Με πένθος. Το ότι ήταν τριήμερο το πένθος δεν ανέρει κάτι. Βλέπω όλο τον κόσμο έξω μουδιασμένο, δεν ξέρει τι να πει. Το Σάββατο ήμουνα και εγώ στην κηδεία ενός πολύ καλού φίλου, ο οποίος σκοτώθηκε σε αυτό το τραγικό δυστύχημα. Όλη η Θεσσαλονίκη δεν... έχει γνωστούς και φίλους, έτσι. Δηλαδή τα παιδιά μας ουσιαστικά εδώ έχουν πεθάνει. Θα έλεγα ότι η Θεσσαλονίκη είναι από τις πόλεις η οποία επλήγει και άμεσα και έμεσα, διότι και οι φοιτητές δικά μας παιδιά είναι εδώ. Είναι μια φοιτητούπολη Θεσσαλονίκη που αγκαλιάζει όλα τα παιδιά που έρχονται. Να. Είναι ιδιαίτερα τραγικό αυτό το οποίο συμβαίνει. Δεν υπάρχουν λόγια να πεις για να παρηγορήσεις. Κυρίως μιλάμε για νέα παιδιά. Γονείς να θάβουν τα παιδιά τους είναι ό,τι πιο συγκλονιστικό μπορεί να τύχει σε έναν άνθρωπο. Εύχομαι να μην το ζήσει ποτέ κανείς στη ζωή του. Ό,τι και να πεις είναι τραγικό. Κύριε Καραγιαννακίδη, εσείς εάν δεν είχε συμβεί, που μακάρι να μην είχε συμβεί αυτό το τραγικό δυστύχημα, ενδεχομένως να είχαμε και προκήρυξη εκλογών, ενδεχομένως να ξέραμε για το γεγονός ότι είστε υποψήφιος βουλευτής στην Αλφα Θεσσαλονίκης, ενδεχομένως όλα αυτά να συνέβαιναν. Επειδή όμως είστε νομικός, θα ήθελα και την κρίση σας σε αυτό το τραγικό δυστύχημα. Από τη μία είναι ο θρήνος και από την άλλη είναι η απόδοση ευθυνών και το να μην ξανασυμβεί ποτέ κάτι τέτοιο και να μπορούμε να κυκλοφορούμε με ασφάλεια. Ήθελα στο πολιτικό σκέλος να μου πείτε αν θεωρείτε επαρκή όσα έκανε η κυβέρνηση από πλευράς παρέτησης του Κώστα Καραμαλίδα και μια ανάρτησή σας, από πλευράς ανάληψης ευθυνών ή συγγνώμη του Πρωθυπουργού, και από την άλλη τη νομική σας έτσι, κρίση σχετικά με το εάν πραγματικά κάποια στιγμή στην Ελλάδα από τέτοια τραγικά δυστυχήματα, θα θυμίσω και το Μάτι, και πολλά άλλα που έχουν συμβεί, αν κάποια στιγμή θα βλέπουμε ότι αποδίδεται δικαιοσύνη. Καταρχάς να ξεκινήσω από την αναγνώριση της πολιτικής ευθύνης, της αντικειμενικής πολιτικής ευθύνης και όχι κομματικής του κυρίου Μητσοτάκη, ο οποίος αναγνώρισε και ζήτησε συγγνώμη ως εκπρόσωπος της ελληνικής πολιτείας. Η συγγνώμη δεν έχει τόσο άμεση κομματική πολιτική ευθύνη για τη Νέα Δημοκρατία, όσο ως κράτος, το οποίο ελληνικό κράτος είναι αυτό το οποίο δεν βοήθησε και ο τρόπος που λειτουργεί δεν βοήθησε στο να υλοποιηθεί αυτό το σύστημα, το ETCS μάλλον, το οποίο αφορά την τηλεματική και το οποίο ενδεχομένως, διότι δεν είναι σίγουρο, θα είχε αποτρέψει αυτό το τραγικό δυστύχημα. Όντως είναι μια σύμβαση αυτή η οποία ξεκίνησε από το 2008 για να υλοποιηθεί σε όλα τα βαγόνια και σε όλο το σιδηροδρομικό δίκτυο του ΟΣΕ. Εξαιτίας του νομικού συστήματος και των ενστάσεων που υπάρχουν στη χώρα μας, εξαιτίας του τρόπου ότι οι ράγες δεν φυλάσσονται και μπορούν να γίνονται δολιοφθορές και να κλέβει ο καθένας όποτε θέλει με μια μικρή οργάνωση, και εξαιτίας των ενστάσεων διαφόρων εταιριών, φτάσαμε στο 2014, όπου η σύμβαση αυτή ξανασυμβασιοποιήθηκε, ναι, πέρασε όμως, από το ελληνικό συνέδριο και δημοπρατήθηκε. Όμως κύριε Καραγιαννακίδη, αν εσείς ήσασταν βουλευτής τότε, σε αυτή την περίοδο, σε οποιαδήποτε από αυτές τις περιόδους, και βλέπατε ότι επειδή κολυσιεργούν τα πράγματα κλπ, δεν θα έπρεπε εσείς και κάθε εσείς να βγείτε και να πείτε ότι δεν πάει έτσι, πρέπει να βρούμε άλλες ασφαλιστικές δικλείδες αφού η τηλεματική δεν έχει ολοκληρωθεί, αφού δεν έχει ολοκληρωθεί η επίβλεψη αυτή ηλεκτρονική. Να είναι τρεις μαζί σταθμάρχες και άλλοι τρεις αλλού και άλλοι δύο αλλού. Εν πάση περιπτώσει να βρεθεί ένας τρόπος να υπάρχει ασφάλεια. Το ότι δεν τοποθετήθηκε η τηλεματική, το οποίο είναι ο κανόνας στην Ευρώπη να μην έχει τοποθετηθεί, διότι η τηλεματική υπάρχει μόνο στη Γερμανία, στη Γαλλία σχεδόν στο 80% του σιδηροδρομικού δικτύου και στο Βέλγιο σχεδόν στο 70%. Και στην Ιταλία νομίζω. Στην Ιταλία είναι γύρω στο 20-30% του σιδηροδρομικού δικτύου του ΟΣΕ της Ιταλίας. Κάνατε έρευνα, βλέπω. Ναι, το έψαξα πάρα πολύ, με ενδιαφέρε πάρα πολύ το γεγονός. Στη Γερμανία που είναι σχεδόν στο 100%, το 2016 συνέβη ένα τραγικό δυστύχημα σαν το δικό μας, για το λόγο ότι ο σταθμάρχης, διότι η τηλεματική δεν αναιρεί την ύπαρξη ενός σταθμάρχη ο οποίος ελέγχει και αλλάζει τα κλειδιά,
Δημιουργήθηκε το ατύχημα διότι ο σταθμάρχης το 2016 σε μια πόλη της Γερμανίας έπαιζε στο κινητό του ένα παιχνίδι και δεν έδωσε σημασία στο να αλλάξει τις ράγες και συγκρούστηκαν δύο τρένα και σκοτώθηκαν. Και κανένας δεν παρακολουθεί ενώ υπάρχει αυτό το σύστημα τηλεδιοίκησης μόνο, δηλαδή πάλι στον σταθμάρχη. Το ανθρώπινο λάθος πάντα είναι κάτι το οποίο μπορεί να υπάρξει. Σύμφωνοι. Απλώς θα πω ότι σε εμάς υπήρχε το σύστημα, λειτουργούσε κάποια στιγμή, μετά διεκόπη. Όχι, δεν λειτουργήσε ποτέ το σύστημα της τηλεματικής, διότι δεν παραδόθηκε ενιαίο το έργο. Αυτό έχω εκλάβει εγώ από όσα έχω διαβάσει. Και εγώ από όσα έχω διαβάσει, έχω εκλάβει ότι μέχρι το 2000 υπήρχε. Μπορεί να μην ήταν ακριβώς το ίδιο. Όχι, να δεν ήταν παραπλήσει. Σύστημα τηλεματικής. Ούτε μπορεί να μπει GPS στα τρένα, διότι το GPS δείχνει τη θέση με μια ακρίβεια 20 μέτρων. Δεν δείχνει που, σε ποια ράγα είναι το τρένο. Αυτό το οποίο υπήρχε και λειτουργούσε και είναι επίσης πολύ μεγάλο σύστημα ασφαλείας είναι η κονσόλα του σταθμάρχη, η οποία με το που έβαλε ο σταθμάρχης το τρένο σε λάθος γραμμή άρχισε να χτυπάει και να του λέει ότι έχει κάνει λάθος επί 12 λεπτά τον ενημέρωνε. Ναι, και για ένα διάστημα φαινόταν αυτό, γιατί φαινόταν το κατάλαβε και ο μηχανοδηγός, ο οποίος ανησύχησε και πήρε τηλέφωνο, μα όχι τηλέφωνο, επικοινώνησε και δεν έλαβε ποτέ απάντηση. Πηγαίνω καλά, του είπε, γιατί το φανάρι είναι κόκκινο. Δεν έλαβε ποτέ απάντηση. Το αν τώρα αυτό το σύστημα που υπάρχει στον ΟΣΕ είναι ασφαλές, με βάση το γενικό κανονισμό διακίνησης, κίνησης, πώς λέγεται, των σιδηροδρόμων στην Ευρώπη, θεωρείται ασφαλέστατο αυτό εδώ το σύστημα με τους σταθμάρχες και με την κονσόλα που έχουν οι σταθμάρχες. Τώρα δεν μπορούμε να το λέμε αυτό, κύριε Καραγιαννάκη, όταν υπάρχει, έχει συμβεί τέτοια, θέλω ότι να πω είναι ασφαλέστατο, αν ήταν ασφαλέστατο δεν θα θέλω έχουμε... να πω το εξής. Τα τρένα και τα δρομολόγια γίνονται με βάση αυτόν τον γενικό κανονισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο οποίος κρίνει ότι έτσι όπως γίνονται σε όλες τις χώρες, οι οποίες δεν έχουν την τηλεματική και είναι και η χώρα μας ανάμεσα, είναι ασφαλής. Ασφαλές το δρομολόγιο. Εδώ να σας πω ότι είναι καινούργια σημερινά εδώ, στοιχεία ότι υπήρχαν δύο σταθμάρχες έπρεπε να είναι. Αυτό, άλλοι λένε και για τρεις. Αυτό είναι το ζήτημα. Αν έπρεπε να είναι δύο σταθμάρχες ή τρεις και λείπανε, καταλήγουμε πάλι στο ότι έχουμε ένα τραγικό ανθρώπινο λάθος. Το οποίο είναι. Δεν μπορείς να το προλάβεις ούτε να το. Δηλαδή δεν ήταν ο άλλος στη δουλειά του, τι μπορείς να πεις. Το σύστημα. Άρα εσείς, αν καταλαβαίνω καλά, δεν βλέπετε και τόσο μεγάλες ευθύνες σε όσους όχι, κυβέρνησαν όλα αυτά τα χρόνια. Εγώ βλέπω ότι υπάρχει μια τεράστια πολιτική ευθύνη του ελληνικού κράτους, το οποίο όλα αυτά τα χρόνια δεν έχει έναν τρόπο γρήγορης εκτέλεσης των συμβάσεων και γρήγορης εκαθάρισης της διαδικασίας των ενστάσεων. Αν θέλετε να μάθετε, από το 2008 η εταιρεία Τομή που έλαβε το έργο δέχθηκε πάνω από 10 ενστάσεις και έτσι δεν προχωρούσε το έργο ώσπου να εκδικαστούν αυτές οι ενστάσεις. Σε όλα αυτά πολιτική παρέμβαση μπορεί να υπάρχει για πιο... Όχι, το Σύνταγμα δεν την επιτρέπει. Δεν την επιτρέπει. Οι ενστάσεις, άμα κάνεις παρέμβαση σε μία ένσταση που είναι ένα προδικαστικό στάδιο, είναι σαν να παρεμβαίνεις η δικαιοσύνη. Δηλαδή, μόνο πολιτική βούληση μπορεί να υπάρξει, αλλά πάλι θα βγει ένας εργολάβος, θα πει γιατί μου εμποδίζει να κάνω την ένσταση και να ξεκινήσει το έργο. Φανταστείτε ένας εργολάβος να κηρυχθεί ανάδοχος, να κατασκευάσει το έργο κατά 20-30% μέσα σε ένα χρόνο και μετά να κηρυχθεί έκτοτος γιατί έγινε δεκτή μία ένσταση. Τι θα πρέπει να κάνει, να επιστρέψει τα χρήματα, να μην εκτελέσει το άλλο έργο και αν στο υπόλοιπο έργο ήταν τα ενωμένα μέτρα. Άρα η λύση του... κατά τη γνώμη σας ποια θα ήταν, η λύση θα είναι ότι στιγμή. Θα πρέπει το νομοθετικό πλαίσιο των ενστάσεων και των επιτροπών που κρίνουν τις ενστάσεις σε μία δημόσια σύμβαση να είναι τάχιστο και άμεσο, να συντμηθούν οι χρόνοι και οι προθεσμίες και όποια ένσταση γίνεται καταχρηστικά, διότι ξέρετε πολλοί εργολάβοι κάνουν ενστάσεις επειδή δεν πήραν το έργο εκδικητικά για να το σταματήσουν, να υπάρχει ένα αντίστοιχο πρόστιμο. Κύριε, έκανες ένσταση. Δεν μπορεί να την κάνει συνένσταση του κουτούρου χωρίς να υπάρχει ουσιώδης λόγος. Κύριε Καραγιαννακίδη, για την αργή δικαιοσύνη έχουμε κάνει άπειρες κουβέντες όλοι μας. Εδώ όλα αυτά τα χρόνια. Δεν έχει σχέση τόσο με τη δικαιοσύνη. Είναι προδικαστικό. Δηλαδή, κρίνονται οι ενστάσεις από διάφορες επιτροπές, στις οποίες βέβαια συμμετέχουν έμπειροι δικαστές σε αυτές τις επιτροπές. Ωστόσο, αυτό το σύστημα πρέπει να αλλάξει και να υπάρξει μια πιο άμεση διαδικασία αποπεράτωσης των δημοσίων συμβάσεων. Σύστημα απόδοσης ευθυνών που μιλάμε για την δικαιοσύνη και για το πόσο αργή είναι. Ξέρουμε για τα δυστυχήματα που έχουν συμβεί και ότι περιμένει ο κόσμος και κυρίως οι άνθρωποι που έχουν χάσει ανθρώπους σε ένα εύλογο χρονικό διάστημα να φανεί ποιοι φταίνε και να πληρώσουν αυτοί που φταίνε, γιατί αυτό είναι δικαιοσύνη. Αυτό που ακούμε και θα ακούτε κι εσείς, φαντάζομαι, γιατί κυκλοφορείτε ανάμεσα στον κόσμο. Ακούτε πολίτες από όλους τους πολιτικούς χώρους, είναι ότι πάλι κάποιοι θα τη γλιτώσουν, κάτι θα κουκουλωθεί και πότε θα το μάθουμε, μετά 5 χρόνια. Καταρχάς, να βάλουμε τα πράγματα σε μία σειρά. Υπάρχει η λεγόμενη ποινική ευθύνη, που αυτή τη στιγμή την έχει ο σταθμάρχης που ήταν εν υπηρεσία. Αν έπρεπε να είναι και άλλο σταθμάρχης, αυτό θα εξακριβωθεί από τον εισαγγελέα που ερευνά
για να αποδώσει και άλλες ποινικές ευθύνες σε αυτούς που υπάρχουν. Και υπάρχει και η ευθύνη ποινική, εάν και εφόσον μπορεί να συναχθεί μια τέτοια ευθύνη, και του επιθεωρητή, ο οποίος έλεγχε αυτούς τους σταθμάρχες. Αν δηλαδή δεν ήταν ακόμη ένας σταθμάρχης μαζί με τον συγκεκριμένο ο οποίος προφυλακίστηκε και για ποιο λόγο έλειπε, και αν μπορούσε να σταματήσει αυτό εδώ και να παρέμβει ο επιθεωρητής και να ελέγξει γιατί λείπει και αν λείπει, αυτά όλα θα τα κρίνει ο εισαγγελέας ο οποίος θα απευθύνει τις κατηγορίες. Από εκεί και πέρα είναι το ζήτημα της αστικής ευθύνης, ποιος πρέπει να αποζημιώσει τους συγγενείς των θυμάτων ή τους παθόντες. Η Hellenic Train είπε ότι δεν θα επισύρει άλλο και αυτό, ότι θα μπορούσε να εξαιρεθεί. Η Hellenic Train δεν. Αν με ρωτάτε σαν δικηγόρο αυτή τη στιγμή, εγώ δεν θα έστρεφα μία αγωγή κατά της Hellenic Train. Εγώ την αγωγή μου θα την έστρεφα μόνο κατά του ΟΣΕ, ο οποίος ήταν υπεύθυνος για να ελέγξει τα δρομολόγια ναι, και να βάλει τα τρένα στη σωστή κατεύθυνση. Το αν η Hellenic Train, το τρένο της, είχε κάποιο πρόβλημα ή δεν είχε κάποιο πρόβλημα, αυτό δεν έχει παίξει ρόλο στο συγκεκριμένο δυστύχημα. Ούτε ήταν υποχρεωμένη η Hellenic Train να έχει πάνω κάποια συστήματα ασφαλείας, αφού αυτή η σύμβαση υλοποιείται από το ελληνικό δημόσιο, και αν και εφόσον τα βαγόνια θα πρέπει να φέρουν αυτό το σύστημα και να είναι λειτουργικά με το υπόλοιπο δίκτυο του ΟΣΕ, εξαρτιέται από τη σύμβαση 717, η οποία έχει ολοκληρωθεί κατά 70-80%. Ο τηλεθεατής ρωτάει εδώ πότε θα αποδοθούν οι ευθύνες τελικά. Οι ευθύνες ήδη ξεκίνησαν να αποδίδονται. Δηλαδή η ποινική ευθύνη έχει αποδοθεί μέχρι στιγμής στον μοιραίο άνθρωπο, ο οποίος έχει προφυλακιστεί. Mm-hmm. Εάν προκύπτει ποινική ευθύνη και για τον επιθεωρητή ή για κάποιο άλλο άτομο που έπρεπε να είναι σε υπηρεσία με τον συγκεκριμένο σταθμάρχη. Οι ολιγορίες δηλαδή των εκάστοτε. Οι ολιγορίες που διόρισαν τον συγκεκριμένο άνθρωπο, και αν όντως πέρασε τις εξετάσεις με άριστα, διότι άκουσα ότι πέρασε τις εξετάσεις για να γίνει σταθμάρχης με άριστα και παρακολούθησε 6 μήνες τα σεμινάρια, τα οποία τα κάνει μια επιτροπή εργαζομένων. Δεν ήξερα για το άριστα, ήξερα ότι παρακολούθησε τα σεμινάρια. Ναι, στην αλλά Γερμανία, ότι υπάρχει όριο άλλο ηλικία που δεν υπάρχει όριο ηλικία, κυκλοφόρησε και αυτό. Ακούνε πάρα πολλά, τα οποία δεν ξέρω και πώς ισχύουν. Ναι. Υπάρχει, επειδή ο ΣΕ έψαχνε 18 σταθμάρχες μετά τις μνημονιακές μειώσεις του προσωπικού, ήταν απαραίτητο να υπάρξουν 18 νέοι σταθμάρχες. Αυτούς τους ζήτησε σε πρώτη φάση, διότι δεν γινόντουσαν προσλήψεις, όπως γνωρίζετε, λόγω των μνημονίων ως το 2020, τους αναζήτησε μέσω της κινητικότητας. Ανταποκρίθηκαν μόνο δύο. Ο ένας από αυτούς που ανταποκρίθηκε είναι ο συγκεκριμένος ο μοιραίος σταθμάρχης, ο οποίος ήταν παλαιότερα υπάλληλος του ΟΣΕ και επανήλθε με την κινητικότητα ξανά στον ΟΣΕ. Και για να μπορέσει να γίνει σταθμάρχης, από αχθοφόρος τι ήταν στην προηγούμενη σύμβαση όταν υπηρετούσε τον ΟΣΕ, θα έπρεπε να περάσει από το συγκεκριμένο σεμινάριο. Ο κανονισμός εκπαίδευσης της χώρας μας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης για σιδηροδρομικό σύστημα σαν της χώρας μας προβλέπει εξάμηνη εκπαίδευση. Το λέω αυτό διότι στη Γερμανία, που είναι πιο σύνδετη σιδηρόδρομη, παίρνεις άδεια σταθμάρχη, βεβαίως μάλλον πιστοποιητικό ότι εκπαιδεύτηκες και μπορείς να είσαι σταθμάρχης, 2 χρόνια, και 6 μήνες πρέπει να κρατήσει η εκπαίδευσή σου εν συνεχεία. Άρα η πρακτική σου. Τα πράγματα. Και πρέπει να είσαι 6 μήνες μαζί με έναν άλλον στη Γερμανία. Βέβαια η Γερμανία έχει το πιο δεδαλώδες σιδηροδρομικό δίκτυο στον πλανήτη, θα έλεγα. Είναι ο σιδηρόδρομος το νούμερο 1 μέσο μεταφορά στη Γερμανία. Συνδέεται με τα μετρό, μπαίνει στις πόλεις, στα αεροδρόμια, παντού υπάρχει ο σιδηρόδρομος. Στην Ελλάδα έχουμε μόνο μία γραμμή και αυτό είναι μία κατάσταση το οποίο πρέπει να μας απασχολήσει και σαν χώρα. Διότι το σιδηροδρομικό δίκτυο, το ελληνικό, αν ανοίξουμε το κεφάλαιο σιδηροδρόμων, κατασκευάστηκε από το 1870 και ένθεν, και εν συνεχεία οι γραμμές που έχουμε στη Βόρεια Ελλάδα είναι η συνέχεια που, του σιδηροδρομικού δικτύου που είχαν κάνει οι Οθωμανοί, το οποίο δεν το ξέρει ο κόσμος. Οι Οθωμανοί είχαν κάνει το σιδηροδρομικό δίκτυο σε μια συγκεκριμένη απόσταση μακριά από τη θάλασσα για να μην μπορεί να βληθεί ποτέ από το ελληνικό πυροβολικό. Το ναυτικό πυροβολικό. Αυτό δεν το ήξερα, γιατί διάβασα αυτές τις μέρες και εγώ, αλλά αυτό δεν το ήξερα που λέτε. Δεν σας προξενεί ότι όλη η σιδηροδρομική γραμμή πηγαίνει βόρεια, Σέρες, Δράμα, Ξάνθη και δεν κατεβαίνει παραθαλάσσια, που ήταν πιο εύκολο να περάσει από τη θάλασσα. Mm-hmm. Κύριε Καραγιαννακίδη, ήθελα τώρα να δούμε και το πολιτικό σκέλος όλης αυτής της ιστορίας. Ήδη οι εκλογές, λογικό, ενώ περιμέναμε να πει ο Πρωθυπουργός για τις 9 Απριλίου, φαίνεται πως πάει πίσω. Εκτιμάται καταρχάς ότι θα πάει αρκετά πίσω και θα βληθεί έτσι η Νέα Δημοκρατία, θα πληγωθεί μάλλον, να το πω καλύτερα, από αυτή την ιστορία. Κοιτάξτε, δεν θέλω να μιλήσω κομματικά και δεν απέδωσα και καμία κομματική ευθύνη αν ο ΣΥΡΙΖΑ συμβασιοποίησε το συγκεκριμένο έργο ή όχι και για ποιο λόγο έμεινε 4-5 χρόνια ανεκτέλεστη αυτή η σύμβαση. Εντάξει, μια πολιτική εκτίμηση να κάνω. Φυσιολογικά οι εκλογές θα πάνε πιο πίσω, διότι οι εκλογές έχουν και έναν χαρακτήρα
πανηγυριού, πώς να το πούμε, ρε παιδί μου, που εγώ δεν μπορώ να βγω τώρα και να κάνω προεκλογική εξτρατεία, αν με ρωτάτε σαν άνθρωπο. Μου είναι πάρα πολύ δύσκολο να βγω και να συναντήσω κόσμο και να μιλήσω πολιτικά και να τους πω ότι ξέρεις, η ζωή συνεχίζεται, ψηφίστε αυτό το κόμμα ή ψηφίστε αυτόν εμένα. Ή... Παρ' όλα αυτά, οι πολιτικοί είναι αυτοί που ορίζουν τελικά πολλά πράγματα από αυτά που ορίζουν και τις τύχες μας και τη μοίρα μας. Είναι σημαντικό να... Αν με ρωτάτε, να... το ιδανικό για την πατρίδα ήταν οι εκλογές να γινόντουσαν 9 Απριλίου και να τελειώναμε με το ζήτημα της ακυβερνησίας, διότι έχουμε και τις εκλογές στη γείτονα χώρα και τη γεωπολιτική αστάθεια που υπάρχει και έπρεπε αυτό να τελειώσει πριν το καλοκαίρι. Πάντως διάβαζα για αυτήν την αστάθεια που λέτε ότι μετά τους σεισμούς, μετά την σχέση που άλλαξε και μετά και τη δική μας τραγωδία, γενικότερα είμαστε σε ένα καλύτερο κλίμα. Συμφωνείτε με αυτό? Όχι. Όχι. Το κλίμα στα γεωπολιτικά παιχνίδια αυτά είναι ασήμαντα. Μπορεί για ένα μήνα να είμαστε σε ένα καλό κλίμα για 2 μήνες. Μετά όλα μπορούν να αλλάξουν. Είναι πολύ μεγάλα τα συμφέροντα που υπάρχουν στο Αιγαίο και στην Νοτιοανατολική Μεσόγειο, που εντάξει, δεν νομίζω ότι οι Τούρκοι, έτσι όπως μας έχουν δείξει ότι πολιτεύονται από το 1919 και ένθεν με τους νεότουρκους, έχουν εντελώς διαφορετική προσέγγιση των πραγμάτων και δεν υπάρχει κανένα καλό κλίμα ή κακό κλίμα για να επιβάλλουν αυτά τα οποία θέλουν ή να ασκήσουν μια εξωτερική πολιτική επιθετική ή προκλητική απέναντι στη χώρα μας. Μάλιστα. Άρα να τελειώνουμε κάποια στιγμή με τις εκλογές για να δούμε πώς θα συνεχιστεί και πώς θα... ποια θα είναι η πολιτική που θα ακολουθήσουμε στη συνέχεια με δύσκολες στιγμές που έρχονται και με τους υδρογονάνθρακες και με τα ενεργειακά, με όλα. Ναι, είναι πολύ σημαντικά τα θέματα που έχει να αντιμετωπίσει η επόμενη κυβέρνηση και θα σας πω ότι η επόμενη κυβέρνηση που θα προκύψει από τις εκλογές έχει να αντιμετωπίσει και το ζήτημα της οριοθέτησης της ΣΑΟΣ μεταξύ Ελλάδος και Τουρκίας και των 12 ναυτικών μιλίων στο Αιγαίο. Η Ντόρα Μπακογιάννη βεβαίως μίλησε στα κανάλια της Κρήτης, θα το ξέρετε, και είπε ότι δεν είναι κατάλληλη ώρα για κάτι τέτοιο. Η κυρία Μπακογιάννη δεν είναι κυβερνητικός στέλεχος. Βέβαια έχει μία άποψη στην εξωτερική πολιτική, η οποία εμένα με βρίσκει αντίθετο. Εάν είναι ή δεν είναι ώρα, για μένα εξαρτιέται από το πόσο καλά εξοπλισμένη είναι η χώρα μας για να ασκήσει κάποια κυριαρχικά δικαιώματα. Διότι κανένα δικαίωμα το οποίο έχουμε δεν είναι αυτονόητο και σαν άνθρωποι και σαν κράτος. Δηλαδή και εσείς μπορεί να έχετε κάποια δικαιώματα σε ένα χωράφι και να θεωρείτε ότι σας ανήκει, και 2-3 γείτονες να έχουν εντελώς διαφορετική άποψη από τη δική σας. Επομένως, το αν κάτι που σου ανήκει ή δεν σου ανήκει και πώς μπορείς να ασκήσεις ένα κυριαρχικό σου δικαίωμα είναι το πόσο καλά προετοιμασμένος και νομικά είσαι και όταν μιλάμε και για γεωπολιτικά μεγέθη και πόσο καλά τη ισχύ έχεις. Αυτό το έλεγε ο Θουκυδίδης. Όσο έχεις ισχύ, yeah, τόσο μπορείς να περπατάς. Από την ισχύ σου εξαρτιάται στο που θα φτάσεις. Επομένως, το μόνο ακατάλληλο είναι για να ασκήσουμε τώρα τα δικαιώματά μας είναι η απόλυτος εξυγχρονισμός του ναυτικού. Μια που μιλάτε για ισχύ, να ολοκληρώσουμε με αυτό. Αποχώρησε ο Κώστας Καραμαλής από την Θεσσαλονίκη και από την Αλφα Θεσσαλονίκης και από τη Βουλή και παραιτήθηκε ο Κώστας Καραμαλής του Αχιλλέα. Πόσο αυτό μπορεί να βλάψει τη Νέα Δημοκρατία όσον αφορά τους ψηφοφόρους της? Κοιτάξτε, ο κύριος Καραμαλής, μιλάμε για τον Πρωθυπουργό, τον πρώην Πρωθυπουργό πρώτα, ολοκλήρωσε έναν πολιτικό κύκλο. Ο επόμενος πολιτικός κύκλος, ο οποίος πιστεύω, επειδή είναι μικρός ηλικία, σίγουρα θα τον ενδιαφέρει και σίγουρα πρέπει να έχει και τέτοιες φιλοδοξίες ένας επιτυχημένος Πρωθυπουργός. Άρα δεν είστε με εκείνους που λένε ότι δεν θα έπρεπε να κατέβει στις εκλογές μετά από αυτό που έγινε? Καταρχάς ο κύριος Καραμαλής, ο υπουργός, αν μιλάμε, που παραιτήθηκε, ναι, ανέλαβε και ευθύνες οι οποίες δεν το αναλογούν. Είναι ο μοναδικός υπουργός από το 15 έως το 23, ο οποίος κυριολεκτικά εκτέλεσε τη σύμβαση 7-17 στο συντριπτικό της ποσοστό. Και είναι ο μοναδικός ο οποίος ένα έργο το οποίο ήταν κυριολεκτικά νεκρό, το ανέστησε και νομικά και οικονομικά και έδωσε και περισσότερα χρήματα και βρήκε περισσότερα κονδύλια για να υλοποιηθεί. Σίγουρα ένα τέτοιο τραγικό γεγονός δεν θα έπρεπε να μείνει χωρίς καμία παρέτηση, αλλά ξέρετε, η παρέτηση της πολιτικής ευθυξίας δείχνει ότι είσαι και άνθρωπος πάνω απ' όλα. Δεν μπορεί να κάθεσαι σε μια καρέκλα να λες δεν ευθύνομαι και δεν ευθύνομαι. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Όταν αναλαμβάνεις ένα υπουργείο θα πρέπει να ξέρεις και πότε να παραιτηθείς, ανεξαρτήτως αν οι ευθύνες τις οποίες αναλαμβάνεις δεν σε αγγίζουν. Μάλιστα. Το λέω αυτό εδώ διότι θυμάστε ένα άλλο τραγικό περιστατικό που είχε συμβεί παλαιότερα με το ναυάγιο,
όπου ο υπουργός έλεγε δεν ευθύνομαι, ναι. Πνίγηκαν τόσοι άνθρωποι και δεν παρετούνταν. Και θα θυμάστε και στη φωτιά στο μάτι όπου προκύπτει ότι γίνανε εγκληματικές αμέλειες. Δεν παρετήθηκε κανείς. Όλα αυτά έχουν συσσωρευτεί στη συλλογική μνήμη με αποτέλεσμα τώρα να είμαστε ο και το λέω αυτό δηλαδή, εδώ γιατί υπάρχει μια χυδαία πολιτική προσέγγιση κυρίως από την αξιωματική αντιπολίτευση μέσα στα social media οι οποίοι με απίστευτη χυδαιότητα επιτίθενται σε ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν ούτε κατά 5 ή 10% καλά, την πολιτική ευθύνη που θα έπρεπε να καθένας... είχαν κάποιοι άλλοι προγενέστεροι τους που έπρεπε να αναγνωρίσουν ότι έχουν. Ναι. Κύριε Καραγιανακίδη, σας ευχαριστώ θερμά και καλή έτσι πορεία στον δύσκολο αγώνα για τους νεοεισερχόμενους στον πολιτικό στίβο. Τα πράγματα είναι μάλλον πιο δύσκολα από ό,τι για εκείνους που για χρόνια κυριαρχούν. Ευχαριστώ πολύ. Εντάξει. Όλα μέσα στη ζωή είναι. Πάντα υπάρχει η πρώτη φορά, πάντα υπάρχει ο αγώνας. Σας ευχαριστώ πολύ. Και αυτό είναι το σημαντικότερο στη ζωή. Να είστε καλά. Και εμείς, κυρίες και κύριοι, θα πάμε διάλειμμα. Όταν επιστρέψουμε, θα είναι μαζί μας ο Μάνος Κούλας, διεθνολόγος, αναλυτής αναδυόμενων τεχνολογιών, υποψήφιος βουλευτής στην Α Θεσσαλονίκης με την Εθνική Δημιουργία.